Στην Εωκεσάρια Πιερίας, η οποία βρίσκεται 7 χιλιόμετρα δυτικά της Κατερίνης, πάνω στην επαρχιακή οδό Κατερίνης Αλασσόνας, υπάρχει το εκθετήριο Μαστόδοντα. Το Ελληνικό Κέντρο Παρατήρησης επισκέφτηκε το χώρο και σας παρουσιάζει τα εκθέματα. Τα πρώτα δείγματα από τα απολυθώματα βρέθηκαν τέλη Μαρτίου του 2014 από έναν περίπατο που έκανε ο Νικόλαος Οξενίδης στην περιοχή της Ανασκαφής. Και το δεύτερο κομμάτι, που ήταν μέρος του Χαβλιόδοντα, αποκαλύφθηκε την Πρωτομαγιά του 2014 επίσης, πάλι από τον ίδιο τον κύριο Νικόλα Οξενίδη. Τα πρώτα δείγματα εστάλησαν στο Πανεπιστημίο, στο τμήμα της Παλαιοντολογίας. Τα παρέλαβε η καθηγήτρια Παλαιοντολογίας, η κυρία Ευαγγελία Τσουκαλά. Και ακολούθησε η οργάνωση των ανασκαφών με επικεφαλή τον Δημήτριο τον Κωστόπουλο, παλαιοντολόγος και ο Δημήτρης Κωστόπουλος και η κυρία Τσουκαλά. Δημιούργησαν την ομάδα που θα πραγματοποιούσε τις ανασκαφές. Και ακολούθως, το τέλη Ιουνίου του 2014 έγινε η πρώτη σωστική ανασκαφή και η δεύτερη σωστική ανασκαφή και ολοκληρώθηκε και το σύνολο των ανασκαφών έγινε τον τέλη Ιουνίου του 2016. Με το πέρας των ανασκαφών έγινε ενδελεχή έρευνα από την ομάδα των επιστημόνων και πιστοποιήθηκε ότι πρόκειται για ένα μαστόδοντα, ο οποίος έζησε από την ηλικία των 9 εκατομμυρίων έως 6 εκατομμύρια χρόνια. Ανήκει στο γένος των λοξόλοφων, στα αγγλικά λέγεται ομπλικελόφους, και ζυγόδοντας γιατί είχε δύο σειρές δοντιών στη γνάθο του. Είναι ένα ζώο θηλυκό, ηλικίας περίπου 25 ετών όταν απεβίωσε. Είχε μήκος 4,8 μέτρα και ύψος 2,48. Το βασικό ερώτημα που είχαμε όταν ανακαλύφθηκε η πρώτη θέση στην περιοχή ήταν αν υπάρχουν και άλλες θέσεις. Και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μας αποκάλυψε η περιοχή ότι υπάρχει και δεύτερη θέση, η οποία πιστεύουμε ότι θα μας φέρει στο φως αρκετά σημαντικά ευρήματα. Ένα από αυτά βρίσκεται ήδη στο εκθετήριο, έτσι και ανακαλύψαμε και την θέση τη συγκεκριμένη και τον Ιούνιο τώρα, του 2022, θα γίνουν και οι ανασκαφές. Μέσα στους βασικούς μας στόχους πλέον είναι να ολοκληρωθεί το εκθετήριο πλήρως και να είναι επισκέψιμο και επιπλέον να μας δώσει τη δυνατότητα της δικτύωσης με άλλα εκθετήρια και τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα δώσει και μια μεγαλύτερη δυναμική σε όλα τα εκθετήρια για να μπορούν οι επισκέπτες και να τα βρίσκουν εύκολα, να είναι προσβάσιμα αλλά και να μπορούν να περιγράφουν μια ολοκληρή ιστορία. Με την επίσκεψη στο εκθετήριο, ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει γνώσεις για το παρελθόν, καθώς όλα αυτά τα εκθετήρια μπορούν να λειτουργήσουν ως μια χρονοκάψουλα και ο επισκέπτης να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο. Η θέση του εκθετηρίου σου δίνει τη δυνατότητα να το επισκεφτείς εύκολα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς βρίσκεται κοντά στην πόλη της Κατερίνης, αλλά και να το συνδυάσεις και με άλλους προορισμούς, όπως το παραλιακό μέτωπο το καλοκαίρι και το χιονοδρομικό κέντρο του Ελατοχωρίου το χειμώνα. Επιπλέον, αποτελεί και έναν ενδιαφέροντα εκπαιδευτικό προορισμό που μπορούν οι μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες. Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022, εκτιμάται ότι ο χώρος θα είναι επισκέψιμος για όποιον ενδιαφέρεται να τον επισκεφτεί. Οι τρόποι επικοινωνίας και επιπλέον πληροφόρησης γίνονται μέσω του ιστότοπου www.mastodontas.gr, του blogspot mastodontas.blogspot.com και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
το εκθετήριο της Νεοκεσάριας φιλοξενεί απολιθώματα προβοσκιδωτών που ανήκουν στη γενική κατηγορία των μαστόδοντων. Αποτελούν μοναδικά ευρήματα για τα ελληνικά δεδομένα και θα καθιστούν ενδιαφέροντα εκθέματα προς παρατήρηση. Η δυνατότητα που μας δίνεται να τα θαυμάσουμε είναι χάρη στις ενέργειες του ομίλου Μαστόδοντας Νεοκεσάρια, ενώ η συλλογή ευελπιστούμε ότι θα μεγαλώσει καθώς η έρευνα συνεχίζεται.